Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Pick a card reading με θέμα πώς θα εξελιχθεί η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αμερικανιά. Εντάξει, έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται και στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λες και περιμένουμε μία φορά το χρόνο μόνο για να γιορτάσουμε τον έρωτα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε τρία πακετάκια. Πρώτο πακέτο, δεύτερο πακέτο, τρίτο πακέτο. Εν τω μεταξύ, να πω το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν ένα γενικό pick a card reading να αντιπροσωπεύσει όλους σας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε, μπορείτε να ακούσετε και κάποιο άλλο πακέτο εκτός του πακέτου που θα έχετε ήδη επιλέξει, ή μπορεί να ακούσετε και τα τρία μαζί και να κρατήσετε ό,τι ταιριάζει σε εσάς. Δεν μπορεί λοιπόν ένα γενικό ρίξιμο να ανταποκριθεί όπως μία προσωπική πρόβλεψη. Πάρτε λοιπόν το χρόνο σας, μην βιαστείτε να διαλέξετε. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Κάντε μέσα σας την ερώτηση ή και φωναχτά: πώς θα εξελιχθεί η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Και μετά επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει περισσότερο στο γούστο σας και στη διαστησή σας. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με το πακέτο νούμερο 1, για να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως εδώ, πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία υπήρξε κάποια παρεξήγηση και ή εσείς ή η άλλη πλευρά περιμένετε να λυθεί, περιμένετε κάποιο τηλεφώνημα, κάποια είδηση ή κάποιο γραπτό μήνυμα ή κάποια επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο, ακριβώς επειδή έχει υπάρξει παρεξήγηση, με αποτέλεσμα δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση παρεξήγησης να έχει προκαλέσει μία απομάκρυνση με το πρόσωπο που είστε μαζί, το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Επιπλέον, πιθανότατα αυτό το πρόσωπο να είναι μακριά γενικότερα και να μην έχετε άλλο τρόπο να επικοινωνείτε, αλλά πιο πολύ μέσω μηνυμάτων ή τηλεφωνημάτων. Έτσι δηλαδή ότι υπάρχει εμπόδιο, υπάρχει απόσταση και δεν μπορείτε να βλέπεστε από κοντά, για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κι εσείς θα έχετε την καρδούλα σας γεμάτη λαχτάρα να λάβετε είδηση από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, είδηση για εκείνη την ημέρα. Ρε αδερφέ, να σας πει να ζήσουμε μωρό μου ή κάτι τέτοιο, έτσι. Θα περιμένετε είδηση εκείνη την ημέρα λοιπόν. Η κατάσταση αυτή της αναμονής εσάς θα σας κάνει να αρχίσετε να νοσταλγείτε, να σκέφτεστε δηλαδή και να αναπολείτε όλες τις στιγμές που έχετε ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα αναπολύσετε πολύ. Δεν θα έχετε ιδιαίτερη όρεξη, δεν θα έχετε ιδιαίτερο κίνητρο να κάνετε κάτι διαφορετικό. Θα χαθείτε μέσα στις σκέψεις σας, ας πούμε. Εσείς νοσταλγείτε πράγματα και καταστάσεις που είχαν γίνει, αλλά που για κάποιο λόγο τώρα είναι δύσκολο να επαναληφθούν. Όπως είπαμε και πριν, ή λόγω της παρεξήγησης που πιθανόν να υπήρξε, ή λόγω απόστασης ή άλλων καταστάσεων που δεν επιτρέπουν συχνή επικοινωνία. Εσείς λοιπόν νοσταλγείτε. Μέσα σας εύχεστε τα πράγματα, τι ωραία που θα ήταν αν γινόντουσαν όπως πριν. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή ούτε τα εμπόδια, ούτε οι αντιξοότητες, ούτε οι παρεξηγήσεις, ούτε κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό μας δείχνει εδώ. Ότι εσείς θα νοσταλγήσετε πάρα πολύ. Και ερχόμαστε λοιπόν στο τελικό αποτέλεσμα εδώ. Θα πέσετε σε μια κατάσταση στενά χωρί. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι πιθανόν η είδηση που θα λάβετε τελικά να μην έχει το ποθούμενο αποτέλεσμα για εσάς. Δηλαδή, να ακούσετε ότι δεν μπορώ σήμερα τελικά, ή
να μην επικοινωνήσει και καθόλου μαζί σας, να ξέχασε ας πούμε ότι θα ήταν ωραία να σας πει ένα χρόνια πολλά, ας το θέσουμε έτσι. Εντάξει, εσείς θα στεναχωρηθείτε. Και θα στεναχωρηθείτε τόσο πολύ που θα θελήσετε να βάλετε πλάτη σε οτιδήποτε περιμένετε ή περιμένατε. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, προσπαθήστε να μην το πάρετε πάρα πολύ βαθιά μέσα στην ψυχούλα σας όλο αυτό το θλιβερό mood που θα υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, αφήστε το, νιώστε το για λίγο, αλλά βάλτε όριο για πόσο θα το νιώσετε, μη σας γίνει δηλαδή και κατάσταση αιμονική στο τέλος, γιατί είναι κρίμα. Οφείλετε να ξαναβρείτε το κέφι σας και τη διάθεσή σας. Εμπόδια πάντα μπορεί να υπάρξουν για κάποια πράγματα και για κάποιες καταστάσεις. Εντάξει, ίσως τελικά δεν μπορείτε να βρεθείτε ή να επικοινωνήσετε τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα επικοινωνήσετε κάποια άλλη στιγμή και ότι δεν θα μπορέσετε να το γιορτάσετε και κάποια άλλη μέρα, δεν ανάγκη δηλαδή να είναι τέτοια καλά στις 14 Φεβρουαρίου. Οπότε λοιπόν, προσπαθήστε να ξεπεράσετε τη στεναχώρια που θα νιώσετε. Μην την αφήσετε να σας πάρει από κάτω, ούτε να σας πισωγυρίσει σε καταστάσεις που καλό είναι να τις αφήσετε πίσω σας. Δώστε λοιπόν προσοχή στην ψυχολογική σας και συναισθηματική σας κατάσταση και από εκεί και πέρα πάμε και κοιτάμε μπροστά. Το πίσω ότι έγινε έγινε. Ας κοιτάξουμε μπροστά λοιπόν. Όπως καταλάβατε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση για εσάς τους δύο. Αν η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για τους λόγους που προείπαμε, προσέξτε μου λίγο τον εαυτό σας και έννοια σας. Όλα θα πάνε καλύτερα. Είπαμε, ο έρωτος γιορτάζεται κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλίμονό μας. Αυτά είχε να μας πει το πρώτο πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο πακέτο να δούμε τι έχει να μας πει. Εκ πρώτης όψεως, πριν αρχίσουμε να αναλύουμε, εδώ υπάρχει διαζύγιο, είτε περιμένετε να εκδοθεί, είτε έχει ήδη εκδοθεί, δηλαδή είστε ήδη διαζευμένοι. Κάποιος έχει φύγει, από τους δυο σας εννοώ, έχει αποχωρήσει και εσείς περιμένετε, κάτι περιμένετε από την άλλη πλευρά ή δεν έχετε ξεπεράσει ακόμα το χωρισμό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις εξελίξεις σύμφωνα με τα χαρτιά που έχουν πέσει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, το άτομο που έχει βάλει πλάτη σε εσάς και έχει φύγει δεν είναι 100% σίγουρο για την απομάκρυνσή του, γιατί βλέπετε, ναι μεν το σώμα προχωράει προς τα μπροστά μακριά από εσάς, το κεφάλι όμως έχει γυρίσει προς τα πίσω. Άρα, με μισή καρδιά αυτό το άτομο έχει αποχωρήσει. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται εδώ? Μπορεί να μην πρόκειται για κάποιο διαζύγιο, να είστε δηλαδή χωρισμένοι και να υπάρχει μια αναπόλυση των στιγμών και των γεγονότων που έχουν συμβεί μεταξύ σας. Μπορεί κάποιος από τους δυο σας να σπουδάζει και νομικά. Ή γενικότερα, κάποιος από τους δυο σας να θέλει να μάθει κάτι συγκεκριμένο πάνω για ένα νομικό ζήτημα. Όπως και να έχει εδώ πάντως, υπάρχει φευγιό, έχει αποχωρήσει ένα μέλος, μπορεί να έχει πάει και για σπουδές έξω και έφυγε με βαριά καρδιά. Όπως είπαμε, το κεφάλι είναι γυρισμένο προς τα πίσω, δεν ήθελε να φύγει μακριά σας. Εσείς λοιπόν είστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένετε αυτό το πρόσωπο, αυτό το άτομο δηλαδή,
ή να επιστρέψει ή να επικοινωνήσει. Μιλάμε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τώρα, έτσι. Αν δηλαδή θα θυμηθεί να σας δώσει κάποιο σημάδι, αν θα θυμηθεί να σας ευχηθεί χρόνια πολλά να είστε ήδη ακόμα μαζί, ή απλά εύχεστε μέσα σας ότι ακόμα και χωρισμένοι να είστε, πιθανότατα εκείνη την ημέρα, αν εσείς είστε το άτομο που δεν έχει ξεπεράσει το χωρισμό, ίσως μέσα σας να διαδερείτε ακόμα λοιπόν ελπίδες ότι πιθανότατα αυτό το άτομο να αποφασίσει να σας στείλει έστω μία ένδειξη ότι σας σκέφτηκε. Τι γίνεται εδώ? Εντάξει, αυτό είναι de facto, είναι δεδομένο, έχει ήδη συμβεί. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από τη δική σας στάση. Με το να κάθεστε και να βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή την αναμονή, ψυχοφθόρο για σας είναι. Συνέχεια δηλαδή να πηγαίνετε, να κοιτάτε κινητά, σταθερά, social media, μήπως τυχόν θα έχει δώσει κάποιο σημείο ζωής. Μήπως σας έχει στείλει κάτι δηλαδή. Είναι ψυχοφθόρο και θα σας προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο στρες. Εδώ βλέπετε το ανθισμένο κλαδάκι, τα ανθισμένα κλαδάκια εδώ. Αυτό σημαίνει ότι ελπίδες υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι πάει και τελείωσε. Ακόμα και σε περίπτωση χωρισμού υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, ναι μεν να περιμένετε, αλλά προσέξτε το πώς. Προσέξτε πάρα πολύ, μη φθαρείτε. Αντίστοιχα, αν η άλλη πλευρά είναι εκείνη που θα περιμένει κάποια ένδειξη από εσάς, μην το καθυστερήσετε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπείτε στη διαδικασία, τι να κάνω τώρα, να είστε να αποφασίσετε δηλαδή, να στείλετε, να μη στείλετε, να επικοινωνήσετε, να μην επικοινωνήσετε. Πάρτε το χρόνο σας και σκεφτείτε το, αλλά μην χαραμίσετε πάρα πολύ χρόνο στην απόφαση που θα πάρετε. Γιατί και η άλλη πλευρά και εκείνη με τα δίκια της κάτι περιμένει από εσάς. Οπότε λοιπόν, είτε είστε μαζί είτε είστε απομακρυσμένοι για τους λόγους που αναφέραμε και πιο πριν, έτσι. Αλλά προσπαθήστε να μην βάλετε τον εαυτό σας στη διαδικασία του περιμένω και πότε. Μεγάλο στρες θα προκαλέσει και πιθανότατα και από όλη αυτή την αναμονή που θα έχετε βάλει τον εαυτό σας, εσείς να εκνευριστείτε και μετά να λούσετε και το άλλο άτομο που θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα το στολίσετε με ωραία λόγια εντός εισαγωγικών, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα φταίει και τόσο, έτσι. Εσείς επιλέξατε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή την κατάσταση. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ καλός ιονός, σημαίνει ότι θα έρθει αυτό που επιθυμείτε. Έτσι. Οπότε ηρεμία, ψυχραιμία. Αυτά είχε να μας πει το δεύτερο πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο πακέτο να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, εδώ φαίνεται κάποια μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους ή ακόμα και για αγορά κάποιων αντικειμένων, κάποιου ακινήτου, κάτι τέτοιο γίνεται εδώ. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, εσείς πάρα πολύ πιθανόν ετοιμάζεστε να πάτε να βρείτε τον καλό σας εκεί που βρίσκετε. Είστε δηλαδή σε απόσταση, υπάρχει χιλιομετρική απόσταση ανάμεσά σας, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός Ελλάδας, έτσι. Λοιπόν, οπότε είστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, είστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα πάτε να τον συναντήσετε. Είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εσείς θα είστε ήδη εκεί, σε αυτό εδώ το άτομο, το οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι και ευκατάστατο άτομο οικονομικά, αλλά αναγκαστικά ταξιδεύει πολύ. Γιατί είπαμε, ή έχει να κάνει με ακίνητα, ή μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με εμπόριο έργων τέχνης. Είναι πάντως μία
δουλειά η οποία τον αναγκάζει να μετακινείται, που σημαίνει ότι δεν είστε και πολύ συχνά μαζί, κάπως έτσι να το θέσουμε. Πάντως σίγουρα υπάρχουν διαστήματα που είστε χώρια ο ένας από τον άλλον. Αυτό εσάς πολλές φορές σας κάνει να νιώθετε μοναξιά. Κάθεστε λοιπόν, αχ βαριά στενάζετε, αχ στεναχωριέστε, αχ σας λείπει κτλ. Κτλ. Όμως δεν θα κερδίσετε τίποτα αν πέσετε σε αυτήν εδώ τη διάθεση τη μελαγχολική. Έτσι, εντάξει, γνωρίζετε πως έχει η κατάσταση. Ωραία, λοιπόν, τι θα κερδίσετε αν εσείς συνέχεια κάθεστε και στεναχωριέστε και μπαίνετε σε αυτή τη διάθεση την καταθλιπτική. Έτσι, γιατί η μοναξιά είναι ένα από τα συναισθήματα που μας φέρνουν κατάθλιψη. Οπότε, πάρτε το αλλιώς. Οφείλετε να το πάρετε αλλιώς. Πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται ο καλός σας. Αν θέλετε, του κάνετε έκπληξη. Αν θέλετε, τον ειδοποιείτε πρώτα ότι... Δηλαδή να περιμένει, ας πούμε, την άφηξή σας. Και εντάξει, όσο χρόνο μπορεί να σας διαθέσει, θα σας διαθέσει. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ άσχολο άτομο. Οπότε, εντάξει, δεν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία, αχ να περιμένω μήνυμα, να μην περιμένω μήνυμα. Τι να σκεφτώ, δεν ξέρω. Θα επικοινωνήσει, δεν θα επικοινωνήσει, θα μου πει να σχεδιάσουμε κάτι, να περάσουμε τη συγκεκριμένη μέρα μαζί, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, η άλλη εκδοχή είναι ότι εσείς ήδη έχετε φτάσει στον προορισμό σας, εδώ δηλαδή, έχετε ήδη πάει να συναντήσετε το άτομο που είστε μαζί, αλλά ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απασχολημένο, δεν έχει χρόνο για εσάς να διαθέσει. Οπότε λοιπόν εσείς είστε μόνοι στο ξενοδοχείο ή στο σπίτι του και περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε και πάλι δεν κερδίζετε κάτι με αυτό. Πάρτε το αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος να μελαγχολείτε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα θα μπορέσετε να βρείτε κάποια ώρα που να βολεύει, ώστε να κάνετε κάποια πράγματα μαζί. Νιώθετε ότι περνάτε τις περισσότερες ώρες μόνοι. Εντάξει, ξέρατε όμως πώς έχουν οι συνθήκες. Εντάξει, οπότε, αντί λοιπόν να μαυρίζετε την καρδούλα σας, πάρτε το αλλιώς. Μία ώρα καιρό έχει, δύο ώρες καιρό έχει. Φροντίστε λοιπόν να τις αξιοποιήσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αλίμονο, έτσι, όλα στο μυαλουδάκι μας είναι. Και εδώ που τα λέμε δεν είναι δυνατόν και πάντα ένας άνθρωπος να μας έχει στο μυαλό του από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν την μοναδική του έγνοια. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε όλοι μας, έτσι. Λοιπόν, προσπαθήστε να αποφύγετε λοιπόν να πέσετε σε αυτήν εδώ την παγιδούλα της κατάθλιψης επειδή θα νιώθετε μόνοι. Εντάξει, θα δείτε που θα βρεθούν όλα και δεν θα υπάρχει λόγος να στεναχωριέστε. Αυτά είχε να μας πει το τρίτο πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία.